Παναγιώτη, ένα ακόμη φιλικό ολοκληρώθηκε. Είστε πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας σας. Ποια είναι τα συμπεράσματα που έχεις βγάλει μέχρι στιγμής από αυτό που βλέπεις? Είμαστε σε καλόδρομο, όπως βλέπω την ομάδα μας. Εντάξει, έχουμε κάποιες απουσίες. Ο Σάιμον, ο Κέβιν Μπάρκερ, κάποιοι τραυματισμοί που δείξαν στις προπονήσεις. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δουλειά. Αυτά. Δεύτερη σεζόν φέτος στον Κεραυνό, σε βλέπουμε πιο έτοιμο, έτσι παίρνεις και μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Προσπαθώ να βγάζω την ενέργειά μου στην άμυνα. Βασικά, προσπαθώ να παίρνω τις ευκαιρίες μου από την άμυνα. Αυτό με θέλει και ο προπονητής μου, με την οποία παίρνω περισσότερο στην άμυνα. Και από την άμυνα παίρνω ενέργεια για να βγάλω τις αποφάσεις μου στην επίθεση. Πώς είναι η συνεργασία σου με τον κότσο Χριστόφορο Λιβαδιώτη? Βλέπουμε σε εμπιστεύεται πάρα πολύ. Μου δίνει ευκαιρίες, νιώθει την ασφάλεια για να με ρίξει στο γήπεδο. Προσπαθώ να το βγάλω ασπροπρόσωπο πρώτα από την άμυνα και μετά ό,τι πάρω από την επίθεση. Την πρώτη αγωνιστική παίζεται μέσα στην έδρα με την ΑΕΚ. Πιστεύεις θα είστε έτοιμοι μέχρι τότε? Η ΑΕΚ ξεκίνησε πιο νωρίς προετοιμασία. Όντως, έχει ένα μήνα η ΑΕΚ είναι προετοιμασμένη για την Ευρώπη. Μέχρι εκείνον τον καιρό νομίζω θα είμαστε έτοιμοι και 12 παίχτες. Θα είναι μια καλή αρχή για μας. Το παιχνίδι είναι μέσα στο σπίτι μας. Πρέπει να προστατεύσουμε την έδρα μας. Κανείς δεν περνάει εύκολα από την έδρα μας. Θα βάλουμε εμείς πρώτα τους κανόνες να παίξουμε εμείς. Είδαμε τον Σάιμον Μιχαήλ σήμερα περισσότερο να χειροκροτάει τα δικά σου καλάθια παρότι θα χειροκροτήσει τα δικά του, έτσι. Νομίζω αυτό δείχνει πολλά για το κλίμα που υπάρχει μεταξύ σας. Όντως το κλίμα που δηλαδή στην ομάδα βασικά φτιάχνεται ακόμη. Είναι πάρα πολύ καλό. Με τους ξένους και τους Κυπρέους, ήδη Κυπρέοι από την περσινή χρονιά είμαστε ήδη σχεδόν. Εντάξει, και με τον Σάιμον προσωπικά είμαστε μαζί από την Λεμεσό, μένουμε μαζί στη Λευκοσία, είμαστε λίγο πιο κοντά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.